Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα από την Κομωτινή και από το δεύτερο λύκειο, όπου στα πλαίσια του εορτασμού, του βετερανισμού και της προσπάθειας που γίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο για να ανδειχθεί αυτός, γίνεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα αγώνες επίδειξης παλεμάχων, μεικτών ομάδων, ανδρών και γυναικών, ώστε να αναδειχθεί η λεγόμενη Maxi Day, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως ημέρα βετερανισμού. Σήμερα λοιπόν εδώ στην Κομωτινή είμαστε για να μαζευτήκαμε για να περιγράψουμε ένα τέτοιο παιχνίδι μεταξύ μεικτών ομάδων ανδρών και γυναικών, παλεμάχων παικτών του μπάσκετ, από διάφορες ομάδες της πόλης, από πρώην ομάδες, δηλαδή θα υπάρχουμε πρώην παίκτες του ΓΑΣ, του ΟΡΦΕΑ, του ΕΑΝΤΑ, παίκτες που έχουν παίξει σε παρκέ της Α2 και της Α1. Θα έχουμε ίσως έναν από τους γυρότερους παίκτες μπάσκετ, ο Δημήτρος Συνητόπουλο, ο οποίος συμμετέχει στα 70 του χρόνια πλέον ως παίκτης, και μάλιστα βάζοντας πολύ, και πολύ νεότερους κάτω. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και την ομάδα, τις πρώην παίκτες του ΓΑΣ Κομωτινής, οι οποίες δέχτηκαν να μπουν στον Σύλλογο Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Κομωτινής, καθώς επίσης και τρεις μεγάλες μορφές του ανδρικού μπάσκετ, τον Νεοκλή Λεμονίδη, ο οποίος είναι και νυν προπονητής της ανδρικής ομάδας, του Θέμη του Κουκοβίνου, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε προπονητής των γυναικών και της ανδρικής ομάδας, αλλά και playmaker της μεγάλης φουρνιάς της δεκαετίας του 80, του ΓΑΣ Κομωτινή, και φυσικά τον τεράστιο Κούλη Ταξιλδάρη, πρώην ομοσπονδιακό προπονητή και νυν προπονητή της Γιουγκοπιάστικα, μιας ομάδας παλεμάχων. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Η Λιούρτα σουτάρια από μέσα από στα στοχή, Πυρπυρής παίρνει το rebound, κάνει το καλάθι και η Δόλωμα θα κατεβάσει την μπάλα, μια από τις καλύτερες παίκτες, αν όχι η καλύτερη που έβγαλε αυτή η πόλη. Δόλωμα σουτάρια από μέση απόσταση, με αρχοντικό στυλ, αστοχή. Λεμονίδης κατεβάζει. Λεμονίδης στα παρά 60 του, νεότατος, σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα. Σαβάκης, Λιούρτα, Λεμονίδη στη γωνία προσποιείται, Πυρπυρής βγάζει ξανά έξω. Λιούρτα με αντίπαλο τη Δόλωμα, αστοχή, σπανός στο rebound και κατεβάζει σιγά σιγά την μπάλα για την ομάδα του Πορτοκαλί. Κοντοστέκεται, Μερκουρίδης, Δόλωμα ψάχνει να βρει τον Γρηγορόπουλο, τον βρίσκει, μαρκάρεται στενά τον Καψάλα, σπανός, Γαλανάκης στους τριών πόντων, Κώστας είναι δεινός σουτέρ, αστοχή όμως. Σαβάκης στη γωνία για τον Καψάλα, Σαβάκης επίσης δεινός σουτέρ. Η πρώτη τρεις πόντοι του αγώνα από τον Ανέστη Σαβάκη, προπονητή της παιδικής ομάδας του ΕΑΝΤΑ Κομωτινή και αρχηγός της ομάδας παλεμάχων του ΕΑΝΤΑ Κομωτινής. Σαβάκης εδώ κλέβει την μπάλα, βγαίνει στον ευνηδιασμό με τον Λεμονίδη, ο οποίος εύκολα τελειώνει τη φάση. 5-0 το σκορ, 8-21 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Δόλωμα προσπαθεί να οργανώσει, παίρνει το screen, Γαλανάκης, ξανά Δόλωμα, μαρκάρεται από τη Λιούρτα, διπλό screen στη Λιούρτα, πάλασα πίσω από την πλάτη, σπανός για σου τριώσεις πόντους, στα στοχή, αλλά η μπάλα από τα πόδια της Λιούρτα βγαίνει out για τους Πορτοκαλί. Δόλωμα, σουτάρει από μέση απόσταση, αστοχή, Λιούρτα το rebound. Τα κορίτσια κλέβουν την παράσταση για την ώρα. Λεμονίδης ψάχνει την assist, την βρήκε πολύ εύκολα στον Πυρπυρή, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Μερκουρίδη. Πυρπυρή στην πρώτη βολή ευστοχή, 6-0 το σκορ. Αστοχή στη δεύτερη, Γρηγορόπουλος στο rebound και η Δόλωμα κατεβάζει την μπάλα. Γαλανάκης,
Γρηγορόπουλος, στη Δόλωμα, πολύ ωραία, ψάχνει την μπάσα, πολύ ωραία, βρίσκει το Γρηγορόπουλο στη γωνία, αστοχή όμως. Λεμονίδης δίνει χώρο στη Λιούρτα να περάσει, τώρα της δίνει και την μπάσα, βλέπει την ασίστ αυτή, Πυρπυρής, αυτή τη φορά τον κόβει ο Μερκουρίδης. Γαλανάκης, στου τριών πόντων, αστοχή, νέο rebound από την Λιούρτα, η οποία έχει μαζέψει όλα τα αμυντικά rebound. Καψάλας γρήγορα στον Σαββάκη τον Ανέστη, αστοχή στο σου τριών πόντων. Μαζεύει ο Μερκουρίδης, πάσα ευνηδιασμού της Δόλωμα στο Σπανό. Μπάλα από τα πόδια του Καψάλα έξω. Πίσω από τη γραμμή η μπάλα για τους Πορτοκαλί. Ψάχνει ο Σπανός, βρίσκει το Γρηγορόπουλο, μαρκάρεται στενά από τον Καψάλα που είναι πολύ καλός αμυντικός. Σπανός περνάει, κακό σουτ, μάχη για το rebound. Τέλος, μια στιγμή να δούμε τι θα δώσουν οι διαιτητές. Ναι, τέλος χρόνου επίθεσης. Επαναφορά από το Σαββάκη, νεοκλής γρήγορα. Ασίτς στον Πυρπυρή, εύκολο καλάθι το χάνει. Δόλωμα στη γωνία, ξανά με το Σπανό ανάζει, ελεύθερος είναι ο Χαλανάκης, περνάει Δόλωμα, εύκολο, οι πρώτοι δύο πόντοι για τους Πορτοκαλί. 6-2 το σκορ, 5 και 17 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Λεμονίδης, παίρνει το σκρίνα του Καψάλα, παίζουν οι δυο τους. Στην αδύνατη πλευρά στην Λιούρτα, πήγε να βρει τον Πυρπυρή, δεν τον κατάφερε. Λεμονίδης σε σου τριών πόντων, άστοχο, μπαλά έξω για τους Πορτοκαλί. Η Δόλωμα βρίσκει τον Γρηγορόπουλο, πολύ ωραία αλλάζουν εκεί πέρα με τον Μερκουρίδη, αλλά δεν βρήκε στόχο το σουτ. Λεμονίδη στη γωνία προσποιείται, ψάχνει να περάσει. Κάτω από τα πόδια πάσα, νομίζω δύο παίχτες την έχουν αυτή την πάσα. Εγώ και ο Νεοκλής. Καταγεγραμμένα στις κάμερες παρακαλώ. Άλλοι δεν τολμάνε. Τώρα ποιος το έκλεψε από ποιον, δεν ξέρω. Όχι, ξέρουμε. Εγώ το έκλεψα από αυτό. πρέπει να πω ότι, από 12 έως 17 χρονών είχα αφήσει του Νεοκλή του Λεμονίδη πάνω από το κρεβάτι μου. Ναι. Ήταν το είδωλό μου. Ναι. Το ξέρω ήδη. Ναι, του το έχω πει και μάλιστα σε έναν αγώνα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Του το είπα και αγκαλιαστήκαμε και έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Ζλατίνης που πέρασε στο παιχνίδι, περνάει στο Σημιτόπουλο, 71 χρονών παρακαλώ, προσποιείται, καλάθι. Μειώνουν οι Πορτοκαλί σε 4-6. Backdoor πάσα του Νεοκλή στο Λαγκάζλι που πέρασε στο παιχνίδι, ο οποίος κλέβει την μπάλα, ζητάει κάτι εκεί η Δόλωμα. Δεν το δίνει ο διαιτητής. Νεοκλής τελειώνει τη φάση, Λεμονίδης, 8-4. Για την ομάδα με τις μαύρες και κόκκινες στολές, κακή συνεννόηση Ζλατίνη Δόλωμα εκεί πέρα. Διαιτητές του αγώνα είναι ο κύριος Σακάς και ο κύριος Καφετζής. Τους ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκαν την πρόσκληση να σφυρίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι. Σαββάκης μαρκάρεται από το Ζλατίνη καλά, Λαγκάζαλης hand-off. Σουτάρει από μέση απόσταση. 14 το σκορ για την ομάδα των Μαύρων. Ζλατίνης περνάει με ωραία reverse. Αστοχή ο Γαλανάκης από κοντά. Αστοχή και αυτός Γρηγορόπουλος στον Σημιτόπουλο το Δημήτρη. Αστοχή από μέση απόσταση. Πολύ ωραία assist του Γαλανάκη στην Δόλωμα. 10-8 το σκορ, 2 και 8 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια εκεί
του Λαγκάζαλη, ο οποίος δεν κατέληξε σε καλάθι από την πολύ ωραία πάσα που το έκανε ο Νεοκλής ο Λεμονίδης. Λεμονίδης ψάχνει να βρει παίκτη, κανένας δεν υπάρχει, έχουν γυρίσει πορτοκαλί. Βγάζει την μπάλα στο Σαββάκη, προσποιείται, ο Ζλατίνης τρώει την προσποίηση. Σουτ της Τσικούδη που πέρασε στο παιχνίδι, άστοχο. Τώρα δίνει στο Σαββάκη, σουτ τριών πόντων, ένα στα τρία για τον Ανέστη για την ώρα. Παραμένει το 6-10, 1 και 27 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Δόλωμα, παίρνει το σκρίν από τον Γρηγορόπουλο. Παίζει εκεί πέρα, το πήγαν να παίξουν pick and roll, δεν τους βγήκε. Ζλατίνης, πολύ ωραία χώνεται, καλάθι και φάουλ από τον Πυρπυρί. Να σημειώσουμε ότι δεν μετράνε καθόλου τα ομαδικά φάουλ ή το πόσα φάουλ ατομικά έχει ο κάθε παίκτης. Ο αγώνας είναι επίδειξης, σχεδόν σαν φιλικό. Οπότε, επειδή βλέπουμε και οι πάγκοι δεν είναι πλήρεις, δηλαδή οι ομάδες είναι εφτάδες, να το πούμε έτσι, λόγω πολλών τραυματισμών και απουσιών εκτός προγράμματος που είχαμε την τελευταία στιγμή και έτσι προκειμένου να γίνει το παιχνίδι πιο άνετο, αποφασίστηκε να μην μετράνε τα φάουλ. Πολύ ωραία ασίστ του Καψάλα στην Κιτσικούδη, η οποία σκοράρει. 12-8 το σκορ για την ομάδα με τις μαύρες και κόκκινες εμφανίσεις. Δόλωμα προσπαθεί να πάρει το σκρίν από το Σιμιτόπουλο, δεν βγήκε το pick and roll, έξω η μπάλα, Σιμιτόπουλος, δυνατή πάσα η οποία δεν μπόρεσε να έχει αποτέλεσμα. Κιτσικούδη, ενώ ήταν σε καλή θέση δεν σούταρε. Λαγκάζαλης, τέλος πρώτης περίοδου, 12-8 για την ομάδα με τις μαύρες στολές. Καλώς. Όλα έτοιμα για να αρχίσει η δεύτερη περίοδος. Στην επαναφορά ο Σπανός. Να πούμε ότι όλο αυτό το κόνσεπτ που έχουν σκεφτεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι διοργανωτές και οι εμπνευστές του Maxi Basketball έχει μια τεράστια απήχηση. Σε συνεντεύξεις που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της περσινής περίοδου με διάφορους συλλόγους από όλη την Ελλάδα και με τους προέδρους φυσικά του Maxi Basketball Greece, μας είπαν ότι κάθε χρόνο οι διοργανώσεις σε όλες τις πόλεις γίνονται ακόμα και μεγαλύτερες, περισσότερες ομάδες συμμετέχουν, πάρα πολλοί παίκτες, παλέμαχοι σιγά σιγά μπαίνουν σε όλο αυτό το πρωτάθλημα, σε όλα αυτά τα πρωταθλήματα που γίνονται από πόλη σε πόλη και τα τελευταία χρόνια μάλιστα γίνεται και ένα πρωτάθλημα ομάδων παλεμάχων που το διοργανώνει κάθε χρόνο διαφορετική πόλη. Φέτος είχαμε την τιμή να έχουμε τη διοργάνωση εμείς εδώ στην Κομωτινή με τεράστια επιτυχία. Δηλαδή κατά γενική ομολογία όλοι οι συμμετέχοντες είπαν ότι ήταν μακράν το καλύτερο πρωτάθλημα που έχει γίνει μέχρι τώρα από κάθε άποψη. Φυσικά μικροπροβλήματα με τις ώρες, με τα εισιτήρια των ομάδων που έφευγαν, με αλλαγές προγράμματος που υπήρχαν λόγω των πλοίων, των αεροπλάνων, γιατί είχαν έρθει από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας, από Κύπρο, από Κρήτη, από Πελοπόννησο, από Σύρο. Με τα παιδιά από τη Σύρο φυσικά κάναμε και, δηλαδή είχαμε και μια πάρα πολύ καλή σχέση. Και με άλλες ομάδες φυσικά, με ομάδες της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, έγιναν αγώνες επίδειξης ηλικιών άνω των 65 ετών. Είδαμε παίκτες οι οποίοι στα 55 τους και στα 60 παίζουν λες και είναι 30. Δηλαδή ήταν μια καταπληκτική διοργάνωση η οποία είχε την τεράστια βοήθεια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για να στο οικονομικό της κομμάτι, μια και το έξοδο δεν ήταν και πολύ μικρό. Είχαμε να φιλοξενήσουμε γύρω στις 50 πλάς ομάδες
και φυσικά για πρώτη φορά είχαμε και γυναικείες ομάδες σε αυτό το πρωτάθλημα. Να πούμε ότι η γυναική ομάδα της Κομωτινής ήταν αυτή που έκλεψε την παράσταση από όλες τις ομάδες όλων των ηλικιακών ομάδων οι οποίες έλαβαν μέρος στο πρωτάθλημα. Ήταν η ομάδα που πήγε στον τελικό και έχασε από την ομάδα της Λάρισας, η οποία είχε και εν ενεργεία παίκτες στο ρόστερ της, και πρέπει να το πούμε αυτό, ενώ εμείς είχαμε μόνο παλέμαχους. Το γήπεδο σε αυτούς τους αγώνες των γυναικών ήταν κατάμεστο στην κυριολεξία. Το γήπεδο που βλέπετε να διοργανώνω, φανταστείτε το, γεμάτο κόσμο, με νταούλια, με κόρνες, καταπληκτικό μάτς, βγαλμένο από άλλες εποχές. Το ευχαριστήθηκαν όλοι και τα κορίτσια έδωσαν βροντερό παρόν, δηλαδή σχεδόν όλες οι παλιές παίκτηρες του ΓΑΣ είτε έπαιζαν είτε ήταν στον πάγκο και βοηθούσαν αυτές που έπαιζαν. Ήταν κάτι το φανταστικό. Το επόμενο πρωτάθλημα, πανελλήνιο πρωτάθλημα, το φιλοξενεί η Αθήνα, δεν κάνω λάθος, και με συγχωρείτε, στην Αθήνα θα γίνει το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ. Το πανελλήνιο δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος, μπορεί να γίνει και αυτό στην Αθήνα ή στο Βόλο, σε μια από τις δύο ομάδες, θα μάθουμε τώρα στο ημίχρονο και θα σας πούμε πού ακριβώς γίνεται. Θα συμμετέχουν πιθανότατα τρεις ομάδες από την Κομωτινή αντρικές σε ηλικιακές κατηγορίες 40, 45 και 50 πλάς σίγουρα, και από εκεί και πέρα το αν θα κατέβει η ομάδα γυναικών θα το δούμε, μια και έδειξαν ότι είναι ικανές να σηκώσουν και την κούπα. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας, 5 και 43 πριν το τέλος του ημιχρόνου, σκορ 14-14. Καψάλας βγάζει στη Λιούρτα, σούτ από μέση απόσταση, άστοχη, μαζεύει δόλωμα και κατεβάζει σιγά σιγά την μπάλα. Βρίσκει ελεύθερο σούτ, δινή σουτέρ και στα νιάτα της και στα τωρινά της. Η Δήμητρα, 16-14, μπροστά η Πορτοκαλί. Σαββάκης παίρνει το σκρίν από τη Λιούρτα, περνάει, σούτ από μέση απόσταση, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Οι διαιτητές σφυρίζουν υπέρ τον Πορτοκαλί. Αλλαγή, βγαίνει ο Καψάλας και μπαίνει ο Λεμονίδης. Ο κύριος Γαλανάκης κάνει συστάσεις στον προπονητή του, τον κύριο Παπαδόπουλο, να κάνει αλλαγές. Τα έχουμε και αυτά. Συχνά πυκνά. Αστοχή ο Κώστας. Κρυπηρής μαζεύει το rebound. Είχε ευνηδιασμό, δεν το είδε. Το είδε ο Σαββάκης στον Λεμονίδη. Ασίστ ο Λαγκάζαρη. Ψηλά η μπάλα. Σπανός. Δόλωμα. Το σκρίν από το Σιμητόπουλο. Έγινε η αλλαγή. Σπανός σούτ από την κορυφή. Δεκαοκτώ-δεκατέσσερα για την ομάδα των, με τις μαύρες στολές. 3-46 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Η Λιούρτα σκοράρει με το σαπόρτ της Κερκίδας. 18-16. Μερκουρίδη σουτάρει από μακριά. Σκαρφάλωσε η μπάλα και μπήκε. 20-16 για την ομάδα του Πορτοκαλί, η οποία είναι μπροστά πλέον στο σκορ. Αλλαγή ετοιμάζεται, βλέπω, Γρηγορόπουλος. Να δούμε σε ποιανού θέση θα μπει. Λεμονίδης σου τριών πόντων άστοχο. Μάχη για το rebound. Κρυπηρής τελικά. Βγάζει έξω. Λεμονίδης. Χώνεται. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Σιμητόπουλος μαζεύει το rebound. Την μπάλα στα χέρια της. Δόλωμα.
Μερκουρίδης, Γαλανάκης, προσποιείται, περνάει, άστοχος, με ταμπλό βρίσκει σκορ, 22-16. Σαβάκης αστόχησε στο τριών πόντων, δεινό σκόρερ από τους καλύτερους σουτέρ τριών πόντων στο περσινό πρωτάθλημα παλεμάχων με την ομάδα των παλεμάχων του Έαντα. Αυτός και ο διαιτητής, ο καφετζής που είναι και παίκτης της ομάδας των παλεμάχων του Έαντα, σήκωσαν όλο το βάρος της ομάδας αυτής, την οποία την έφτασαν μέχρι τα play-offs, όπου και αποκλείστηκαν εκεί πέρα, αλλά ήταν οι δύο που έδωσαν έδωσαν ρυθμό και δύναμη στην ομάδα των παλεμάχων του Έαντα. Μερκουρίδης, το σέντερ της ομάδας Λος Μπαντολέρος και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Κομωτινής. Είναι ο παίκτης ο οποίος μαζί με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο και με τον Κώστα τον Γαλανάκη δεν έχουν χάσει ούτε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα με την ομάδα με το Σύλλογο Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Κομωτινής. Συμμετείχαν σε όλα, και στα πανελλήνια αλλά και και σε δύο παγκόσμια, αν δεν κάνω λάθος. Λεμονίδης, σκριν από τον Πυρπυρί, Λιούρτα, ελεύθερη σε σούτ, άστοχη. Δόλωμα. Σπανό σε σούτ τριών πόντων, αστοχή. Μερκουρίδη στο rebound, Ζλατίνης έρχεται από πίσω, τρέιλερ, μαζεύει και σκοράρει. 26-17, 28 δεύτερα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Λεμονίδης προσποιείται στη γωνία, πάει να περάσει. Πυρπυρίς. Έξι δεύτερα πριν το τέλος του ημιχρόνου, 26-18 το σκορ. Μερκουρίδη στην επαναφορά, 5-4, δόλωμα ψάχνει μακρινή, πάσα στο Ζλατίνη, δεν περνάει, τέλος ημιχρόνου, 26-18 για την ομάδα των Πορτοκαλί. Έναρξη δευτέρου ημιχρόνου εδώ στο δεύτερο λύκειο Κομωτινής, στον αγώνα επίδειξης μεικτών ομάδων παλεμάχων στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας Maxi Day. Σκόρ 26-18 για την ομάδα του Πορτοκαλί. Μερκουρίδης από κοντά, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Σαβάκη στο rebound. Βγάζει στο Λαγκάζαλι, ξανά Σαβάκης, προσποιείται, ξανά στο Λαγκάζαλι. Πυρπυρίς, σουτάρει και ευστοχή. Το σέντερ της ομάδας των Σουβλέικερς. Έχουμε και τέτοια ονόματα στο πρωτάθλημα παλεμάχων της Κομωτινής, παντού υπάρχουν τέτοια ονόματα. Και αρχηγός της ομάδας αυτής, η οποία φέτος αυτή η ομάδα έχει προπονηθεί τον Θέμη τον Κουκουβίνο, τον έναν από τους μεγάλους νυν προπονητή της ομάδας των Μαύρων και πρώην playmaker της μεγάλης ομάδας της δεκαετίας του 80 του Γάσκο Μωτινή. Λαγκάζαλης, σουτάρει και αστοχή. Ο Χάρης είναι παίκτης της Γιουγκοπιάστικα.
της οποίας προπονητής είναι ο Κούλης ο Ταξιλιδάρης. Αντιλαμβάνεσαι τι κάνει ο Κούλης εκεί πέρα. Ο Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης, ναι. Βέβαια έμπλεξε με αυτός που έχει, αλλά εντάξει. Και μέσα στο μπλέξιμο ήμουν και εγώ πέρσι, αλλά έφυγα, του έκανα τη χάρη να ησυχάσει. Νεοκλής πήγε να περάσει, έξυπνα ο Γαλανάκης, του κόψε τη φόρα. Φάουλ 28, 27 και 46 πριν το τέλος του αγώνα. Θέλω να πω ότι από το παιχνίδι λείπουν μεγάλα ονόματα. Λείπει φυσικά ο Κώστας Σουντίνας, ο πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος των παλεμάχων που γίνεται στην Κομωτινή και πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά που είχε γίνει στην Τουρκία, αν και ο φίλος μου ο Κώστας ο Γουμίδης το αμφισβητεί. Ναι, λέει ότι τον έφαγαν τα κυκλώματα και δεν βγήκε αυτός, γιατί αυτός ουσιαστικά έχει γυρίσει το παιχνίδι. Ναι, και ο... Παντού υπάρχουν κυκλώματα. και τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: θα παίξεις, λέω, στο παιχνίδι του Κώστου Γουμίδη. Λέει: δεν αντέχω να είναι δύο MVP στην ίδια ομάδα. Αλλά ναι, στην πλάκα, έτσι. Όλοι ξέρουν ότι αυτή η πλακίτσα είναι εδώ και ένα χρόνο γίνεται. Ναι. Η αξία του Κώστα του Ντίνα είναι αδιαφυσβήτητη. Είναι μακράν από τους καλύτερους παίκτες, αν όχι ο καλύτερος του πρωταθλήματος. Παίκτης της ομάδας των απαράδεκτων. Ο Κώστας ο Ντίνας. Μιλάς για το Κόμο Λίγκ. Για το Κόμο Μπάσκετ Λίγκ, ναι. Το οποίο φέτος έχει 16 ομάδες. Μία ομάδα από την Ξάνθη, μία ομάδα από την Αλεξανδρούπολη, μία από τις Σάπες και όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι από την Κομωτινή. Ακούγεται ότι του χρόνου θα κατεβάσει ομάδα και η Δόξα Υφαντών. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιος θα είναι αρχηγός της. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο παραπέει. Ναι. Εκεί. Ας μην το σχολιάσουμε καλύτερα το τώρα. Ας πάμε στο μπάσκετ. Και μια και το ανέφερες για τη Δόξα Υφαντών, μην νομίζω ότι είναι καμιά παρακατιανή ομάδα. Η Δόξα Υφαντών είχε παίξει τελικό ερασιτεχνικό πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου πριν πολλά χρόνια, έτσι. Είναι μια από τις ιστορικές και διάσημες ομάδες του νομού. Άσχετα τώρα αν δεν υπάρχει. Έκανε, Λεμονίδης. Λεμονίδης μάγος. Τα είχε και παλιά αυτά ψωμοτήρι, τα είχε και στα 50 κάτι του. Ναι, είναι στη συνομήλικη και είμαστε. Ναι, στην εμφάνιση. Όχι στα χρόνια. Στο μεταξύ μαμάτς, σε μια τέτοια φάση με βολές, καθόμασταν εκεί πλάγια και του λέω, μην με μαρκάρεις τον λέω πολύ, γιατί είμαι έτοιμος για το οξυγόνο. Και μου λέει εντάξει, ανηλεγγύη μεταξύ μας και ο ένας τον άλλον δεν τον πολύ μάρκαρε. Καψάλας εκεί, πάει και αυτός να κάνει μαγικό. Προσπάθησα να του τα μάθω αυτά πέρσι, δεν τα μάθε. Κακή αντιγραφή. Της Λατίνης, Γρηγορόπουλος, πολύ καλό σουτέρ, εκείνη η θέση του. Δεν τα κατάφερε. Είναι όλοι από το καλοκαίρι τώρα και έχουν χάσει τη φόρμα τους. Πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα είναι άψογοι. Από πολύ κοντά η Κιτσικούδη έχασε το καλάθι από την ασίστ του Καψάλα. Μαργαρίτης, ο Καψάλας είναι και πολύ καλός πασέρ. Δόλωμα, παλιά μου τέχνη κόσκινο. Πετυχαίνει το καλάθι, 32-24 το σκορ, 3 και 41. Ξέφυγε η ομάδα του Πορτοκαλί. Σε όλο το παιχνίδι, μα είναι και πολύ γυμνασμένη η Δήμητρα ακόμα.
γυμνάζεται, είναι η προπονήτρια της γυναικείας ομάδας. Γρηγορόπουλος από τη γωνία. Δεν περνάει πας, Μερκουρίδης από κοντά. Δεν είναι καλά σήμερα, δεν είναι στα καλά του. Τον αδικεί η μπάλα. Ή το καλοκαίρι τον βάρινε. Όλους μου νομίζω τους βάρινε, γιατί βλέπω βαριά κορμιά μες στο γήπεδο. Πλην της Δήμητρας. Η οποία είναι και νομίζω είναι η MVP του αγώνα. Μέχρι τώρα ναι. Σπανός, 9 σου 3 πόντων. Άστοχος. Σαβάκης, πάρα πολύ γυμνασμένος. Προσποιείται, coast to coast, δεν τα καταφέρνει. Βγάζει την μπάλα στο Λεμονίδη. Προσποιείται. Ευκολάκι. 32-28. Αλλαγές. Βγαίνει και η Τσικούδη, περνάει η Λιούρτα. Περνάει και ο Λαγκάζελης στο παιχνίδι και ο Σιμητόπουλος για τους Πορτοκαλί. Σπανός, Γρηγορόπουλος, Ζλατίνης, Έρμπολ. Λαγκάζελης προσπαθεί να τρέξει. Σαβάκης στη γωνία για το Λεμονίδη σου 3 πόντων. Βγαλμένο από άλλες εποχές. 32-31 μειώνει η ομάδα με τις μαύρες εμφανίσεις. Το διχτάκι ως εδώ ακούστηκε. Ναι, ναι. Ναι. Δόλωμα. Πακ. Πάσα. Ζλατίνης προσποιείται. Γρηγορόπουλος. Δόλωμα. Στην εκπνοή του χρόνου. Αστοχή. Γρηγορόπουλος στο επιθετικό rebound. Βγάζει στο σπανό. Ζλατίνης ανάμεσα σε πολλούς, ζητάει φάουλ, όχι, πάσε ευθυνδιασμού. Παλιά ο Μπακιρτζής του δίνει αυτή την πάσα, ο Δημήτρης. Ναι, ναι, αυτοί το είχανε. Ο Κούλης ακόμα το κάνει αυτό το σύστημα στην Κοπιάστικα. Βέβαια με τους λάθος παίχτες. Ποτέ δεν γίνεται. Πέρασαν μπροστά οι μαύροι, έτσι, μετά από αρκετή ώρα. 33-32. Ανέβασαν ταχύτητα οι μαύροι. Παίζουν λίγο πιο γρήγορα. Λιούρτα προσποιείται εκεί με το Σιμητόπουλο. Βγάζει στο Λαγκάζανη. Σαβάκης προσπαθεί να περάσει. Φάουλ που σφυρίζει ο κύριος Σακάς. Και αλλαγές. Περνάνε τα βαριά πιστόλια μέσα, γιατί βλέπει ο κύριος Παπαδόπουλος ότι μένει πίσω στο σκορ και έβαλε τον Κώστα μπάς και σκοράρει από τα 6.75. Είναι ο παίκτης της τελευταίας στιγμής. Είναι. Είναι. Γύρισε μόνος του, παιχνίδι 18 πόντων διαφορά πρόπερση με την ομάδα των Ελαφιών εναντίον της Κάνης. Μόνος του, με 4-5 απανωτά τρίποντα και έβαλε την ομάδα μέσα στο παιχνίδι. Κώστας είναι δεινός σουτέρ. Τελευταία περίοδος αυτού του αγώνα επίδειξης. 33-32 για την ομάδα με τις μαύρες εμφανίσεις. Σπανός. Να τους ο Γαλανάκης, για να δούμε. Τι σου λέγα. Θα το πάρει πάνω του το μάτσι. Είναι σαν το Γιωβάισα, ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Ο Γιωβάισα βέβαια στο τέλος το έχασε. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση δεν θα μπορούσε να το είχε βάλει. Γιατί αν θυμάμαι καλά είχαν κάτι 2-3 δευτερόλεπτα είχαν μείνει. Ναι. Ζλατίνης. Σπανός. Ναι, και η Δόλωμα για πρώτη φορά εκτός παιχνιδιού. Είναι μαχητής ο Ζλατίνης. Μπορεί να έχει αυτό το λίγο άγουρο στυλ, αλλά είναι μαχητής. Δεν τις φάσεις δεν τις παρατάει με τίποτα.
παίκτης των Γιούχα Τζαζ. Ναι. Στον αγώνα έχουμε παίκτες, βλέπω δύο παίκτες της Γιουγκοπιάστικα, έναν των Σουβλέικερς, ένα της Γιουχαϊτσάς, ένα των Ροδόπι Ρόκετς, έναν, δύο, τρεις των Λος Μπαντολέρος και ο Γρηγορόπουλος που πήρε μεταγραφή στους... Δεν μπορώ να θυμηθώ την ομάδα τώρα. Μου διαφεύγει. Με ένα τεχνικό πρόβλημα με το καλάθι. Με τον πίνακα. Αυτό περιμένουμε, ναι. Διαμαρτύρεται ο Κουκουβίνος στη γραμματεία. Το ζουν το παιχνίδι. Όλοι τη θέλουν την ψηλό, θέλουν τη λύκη. Ναι. Φτάνει παλιά κουσόρια. Η Τσικούδη άλλαξε με το Σαββάκι. Δεν της έδωσε το Σαββάκι, Πυρπυρής μάζεψε. Κίνηση. Κίνηση Χακίμ Ολάζιον. Από τον Πυρπυρή. Καλάθι και φάουλ. 39-35. Πετυχαίνει και τη βολή ο παίκτης των Σουβλέικερς. Σπανός. Μακρινή πλάσα στο Ζλατίνι. Μαρκάρεται. Μπαίνει ο Ζλατίνης. Μάχεται εκεί. Σιμιτόπουλος. Επιθετικό. Χάνει. Καψάλας. Κιτσικούδη. Αστοχή. Μαζεύει ο, Δημήτρη, ο 79χρονος Δημήτρης Σιμιτόπουλος. Σπανός. Μερκουρίδης αλλάζει με το Σπανό. Οι δύο συμπαίκτες των Λος Μπαντολέρος. Γαλανάκης προσποιείται στο τρίποντο. Στριφογυρίζει. Αστοχή. Και Τσικούδη στον ευθυνδιασμό. Όλοι ήθελαν να μπει. Δεν της έκανε το χατήρι μπάλα. Στη γωνία για το Σιμιτόπουλο. Άστοχος. Συνήθως είναι η θέση του αυτή. Αλλά μαρκαρίστηκε. Καψάλας. Σαββάκης σου τριών πόντων. Εύστοχος. 39-38. 6 και 17 πριν το τέλος του αγώνα. Σπανός. Δεν μπορεί να περάσει την μπάλα. Τον κατάλαβε και Τσικούδη. Του την κλέβει. Αλλαγές. Τα κορίτσια νομίζω ότι έκλεψαν την παράσταση. Η Λιούρτα πρέπει να μάζεψε τουλάχιστον 7-8 rebound. Αμυντικά. Πρέπει, σκόραρε νομίζω και 4 πόντους. Ναι. Και η Κιτσικούδη πήγε πάρα πολύ καλά. Και είναι μοναδική που έχει fan club. Όλα τα κορίτσια. Στην κερκίδα να πούμε ότι βρίσκεται η Σοφία Τζαβάρα. Playmaker του ΓΑΣ. Η Μάρο Ισευγενίδου. Επίσης playmaker του ΓΑΣ. Η Bomber της εποχής η Παγώνα η Μαστροθοδόρου, η οποία για πολύ μεγάλο η Παγώνα η Μαστροθοδόρου για μεγάλο χρονικό διάστημα κατήχε το ρεκόρ, το πανελλήνιο ρεκόρ αριθμό τρυπούντων και δεν ξέρω αν έχει σπάσει ακόμα, πιθανόν να το κατέχει και ακόμα. Ναι, θα μας διαφωτίσουν κάποια στιγμή τα κορίτσια αν όντως αυτό το ρεκόρ έχει σπάσει ή όχι. Ποιοι άλλοι είναι στην κερκίδα? Είμαι και μακριά και δεν βλέπω χωρίς τα γυαλιά μου. Πάντως υπάρχει μεγάλο fan club του γίνεται. Τα κορίτσια και μία να παίζει, όλες είναι εκεί. Ναι. Όλες ακολουθούν.
Δόλωμα σουτάρι. Είναι η MVP του παιχνιδιού σίγουρα. 43-39 για τους πορτοκαλί που ξαναξεφεύγουν. Πυρπυρίς από τη βολή. Μειώνει. 43-41. Κάτι ξέρω ο Νίκος ο Παπαδόπουλος και έβαλε όλα τα πιστόλια στο τέλος. Τα κρατούσε ξεκούραστα. Γαλανάκης σου τριών πόντων. Άστοχος. Μερκουρίδης το επιθετικό rebound. Δόλωμα. Έκανε ένα screen εκεί ο Γαλανάκης. Γαλανάκης, διπλό screen στον Πυρπυρί σου, τριών πόντων του Κώστα. Για την κλάση του, πολύ άστοχο. Ναι, αγχώθηκε μάλλον. No look pass από τον Μαργαρίτη, και αυτό βγαλμένο από το δάσκαλό του πέρσι. Να μην λέμε ποιος είναι ο δάσκαλος, ο υποφαινόμενος. Μαργαρίτης ήταν συμπαίκτης μου στο Γάτσο. Ναι. Είμαστε ίδια φρουνιά. Γρηγορόπουλος. Γαλανάκης μέσα στη ρακέτα. Παλικαρίσιο καλάθι. 45-41, 2 και 55. Λεμονίδης. Φάουλ που κερδίζει ο Νεοκλής ο Λεμονίδης. Λοιπόν, ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει φρικάρει, θέλει να κερδίσει το μάτσο. Είναι όρθιος, δίνει οδηγίες συνέχεια, παίρνει time out 2 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Αυτά είναι τα ωραία. Θέλουμε να τα βλέπουμε αυτά. Πιο χαλαρός. Ποιος, ο Θέμης. Ναι. Νομίζω ότι του έκανε καζούρα η γραμματεία και λέει, δεν βαριέσαι. Εντάξει, Θέμης ούτως ή άλλως είναι χαλαρός. Δίνει εδώ τις οδηγίες στους παίχτες του. Ο Νίκος από εκεί τον βλέπω μαλώνει τον Κώστα του Γαλανάκη. Μονίμως όμως, σε μόνιμη βάση, σε κάθε αγώνα, σε κάθε προπόνηση, ο Νίκος μαλώνει τον Κώστα και ο Κώστας μαλώνει τον Νίκο. Φίλοι πολλά χρόνια. Μαλώνει εισαγωγικά, έτσι. Πάντα, μην παρεξηγηθούμε. Στα νιάτα του άχαστος. Για να δούμε σήμερα. Σιγά μην το είχαμε. 45-42. 45-43. Παίκτης της Dream Team ο Νεοκλής Λεμονίδης στο πρωτάθλημα παλεμάχων. Ο κύριος Παπαδόπουλος διαμαρτύρεται συνεχώς για τις βολές, ζητάει τα ομαδικά να μετρήσουνε. Θέλει να κερδίσει το μάτς. Δόλωμα, μαρκάρεται από τον Λεμονίδη. Ποδίο μαρκάρεται. Μερκουρίδης πήρε το θάρρος να σουτάρει. 45-43 στοχή. Καψάλα στη Λιούρτα. 43. Σαβάκης. Καψάλας. Άστοχο. Και αυτό που μένα το έμαθε, το airball. Ναι, τα έκανα εγώ όλα αυτά. Μαργαρίτη, ελπίζω να μην με γιαορτώσει στην επόμενη συνάντησή μας. Είμαι πολύ φίλος. Δεν ξέρω, 45-43, 1 και 39, Γαλανάκης εσύ τριών πόντων. Αστοχή, με υποψία φάουλ. Λεμονίδης, no look pass στον Μαργαρίτη.
Παλικαρίσια μπήκε μέσα η Λιούρτα. Κερδίζει το φάουλ, παραλίγο δεν μπήκε το καλάθι. Δεν το ξεχνάει το μπάσκετ. Όχι, δύναμη, τάγκ. Πάντα ήταν τέτοια. Άστοχη στην πρώτη βολή, την θαρρύνει εκεί ο Νεοκλής, ο Λεμονίδης. Μπήκε και βγήκε η δεύτερη. Πλάγια η μπάλα για την ομάδα των Πορτοκαλί. 45-43 το σκορ. Σπανός, 1-20 πριν το τέλος του αγώνα. Πίεση σε όλο το γήπεδο. Καψάλας, Λεμονίδης, αν ήταν λίγο καλύτερη η πάσα μπορεί και να σούτερε. Καψάλας, Σαββάκης προσποιείται. Λεμονίδης γυρνάει πολύ ωραία η μπάλα. Νομίζω ότι ο Λεμονίδης πήρε πάνω του το μάτς. Time out, 54 δεύτερα, 45 όλα. Αγχώθηκαν οι προπονητές. Κύριος Παπαδόπουλος εδώ δίνει οδηγίες. Και από την άλλη πλευρά Σαββάκης και Κουκουβίνος προσπαθούν να συνεννοηθούν εκεί πώς θα παίξουν. Από την πλευρά των μαύρων έχει πολλούς προπονητές. Ναι, ο Κουκουβίνος προπονητής, ο Σαββάκης προπονητής στο νέο, τον Νεοκλής προπονητής στο ΓΑΣ. Ναι, οι οδηγίες περισσεύουν, μην μπερδευτούν μεταξύ τους μόνο. Γιατί όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Το συζητάμε να πάνε στα πέναλτι. Για να μην παίξουν παράταση, να χτυπήσουν από πέντε πέναλτι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος θέλει να κερδίσει πάση θυσία. Πάση θυσία. Κάτι μου λέει ότι αν κερδίσει μπορεί να μπει και μέσα. Και ο Θέμης ο Κοκοβίνος το ζει. Θέλουν οι ομάδες να κερδίσουν. Αλλά για να τη γιώσω εντελώς τη φάση θα ήθελα να το πέναλτι. Γαλανάκης, 50 δεύτερα, ζητάει το screen, μαρκάρεται στενά από τη Λιούρτα. Ο Γρηγορόπουλος κάτω από το καλάθι. Σφύριγμα, φωτιά του καφετζή, τι ήταν αυτό. Κύριε καφετζή, νομίζω ότι πας να κλέψεις την παράσταση του παιχνιδιού. Ντροπή. Για το άθλημα. Πες ότι είναι και πλάκα. Εννοείται ότι είναι πλάκα. Ναι. Το είπα. Λέω δεν θα περάσεις λέω στο απειρόβλητο. Φάουλ λοιπόν σφύριγμα. 41 δεύτερα πριν το τέλος. Γρηγορόπουλος ευστοχή. Στο εισαγωγικά δωράκι του καφετζή. Αυτά ούτε ο Δρακίδης τα σφυρίζει. Ποδόσφαιρο. Όπου εκεί μπερδεύτηκαν οι μαύροι, σώζουν τη φάση, πάνε να περάσουν την μπάλα στα 8 που δεν υπάρχουν. Ναι. 31 δεύτερα. Μάχες κάτω από το σαλάδιο. Σαββάκη σκοράρει. 25 δεύτερα. 47-46. Στενό μαρκάρισμα εκεί. Πάνε να πέσουν δυο πάνω στη δόλωμα, ξέρουν. Για να δούμε. Η μπάλα στο μπόμπερ.
Ελίσσεται, ψάχνει το σουτ. Νέο σφύριγμα του καφετζή. Δίκιο, 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 δίκιο. Αυτή τη χτύπησε τα χέρια, τα είδαμε όλοι. Αφού και ο Δημήτρης δεν διαμαρτύρει το πυρπυρίς. Και η μπάλα στα χέρια του. Μετά τη δόλωμα του δεύτερου καλύτερου σκόρερ. Βαρ. Δεν υπάρχει βαρ. Γαλανάκης παίρνει το μάτι στα ίσια 10 δεύτερα. Οπλίζεται με ψυχολογικές δυνάμεις. Είναι δεινό σκόρερ. Ναι, θα τη χάσει νομίζω. Έχει την ψυχολογία. Μπροστά έναν πόντο. Καψάλας τρέχει. 8. Λαγκάζαλης. Στο σαβάκι προσποιείται σου τριών πόντων. Ναι! 50-48. Δεν έχει λήξει μας, παιδιά. Πού πάτε? Ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος. Θα είναι ή δεν θα είναι μπάζερ? Time out ο Παπαδόπουλος. Χαμός. Μπήκαν μέσα στο τόπο, εγώ θα μπουν μέσα στο γήπεδο. 50-48 με βόμβα τριών πόντων του Σαβάκη. Μπήκε και ένας θεατής μέσα στο γήπεδο να βγει selfie με τη Λιούρτα. Παρακαλώ η αστυνομία να περάσει έξω τους ταραξίες. Και άλλος μέσα στο γήπεδο. Πατούσε γραμμή. Για να δούμε τι λέει ο... Το είδα στο βαρ. Ποιο βαρ? Κάνε κινητό. Με φίλτρα. Άρα είναι ένα πόντο. Ένας πόντος για φορά. Δεν ήταν τρίποντο. 48-49 με ένα δεύτερο. Ο Παπαδόπουλος δίνει οδηγία. Πώς θα παιχτεί η μπάλα. Μπάλα θα παιχτεί από την... Γι' αυτό και πήρε time out, για να παιχτεί από τα πλάγια η μπάλα. Κάτι μου λέει ότι το τελευταίο σουτ θα το πάρει ο Γαλανάκης. Έτσι νομίζω. Η δόλωμα θα επαναφέρει για να μην βγει, για να μην γίνει λάθος πάσα. Για να δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα. Περνάει ο Σπανός. Μερκουρίδης. Ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Τέλος αγώνα 49-48 σε μια διαφήμιση του μπάσκετ. Για την ιστορία, κέρδισε η ομάδα των με τις μαύρες εμφανίσεις, αλλά οι νικητές είναι όλο, είναι το ίδιο το παιχνίδι, είναι το μπάσκετ. Συγχαίρονται οι παίχτες. Πραγματικά ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας, ειδικά στην τέταρτη περίοδο. Μας πρόσφερε suspense. Η Λιούρτα καλεί τους νικητές να το γιορτάσουν. Είναι η καζούρα που επιβάλλεται. Ναι. Έτοιμοι για το ΣΔΟ. Και έτσι λοιπόν, υπό τον ήχο, την ηχό μάλλον της κραυγής και το όνομα του Θέμη Κοκοβίνου, τελειώνει το παιχνίδι. Ευχαριστούμε που τους θεατές που ήταν στο γήπεδο, ευχαριστούμε την Λέγα TV που μας κάλυψε τον αγώνα. Στο μικρόφωνο ο Λάζαρος Κουρουτεχαγιάς. Ευχαριστούμε τους παίκτες, τους προπονητές, όλους, τον Δημήτρη τον Σερετίδη και τη ΣΒΕΚΟ για αυτόν τον πολύ ωραίο αγώνα. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ.